Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ πάρα πολύ τον Όμιλο του Οικόνομη συνολικά για άλλο ένα εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο πάνω σε ένα φλέγον ζήτημα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας. Και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι κι εγώ μεταξύ αυτών που συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο για να μιλήσουμε για ένα κράτος αρρωγό της επιχειρηματικότητας. Μια αλλαγή νοοτροπίας, πώς μπορεί το κράτος με όλες τις δυνάμεις να διευκολύνει όχι μόνο πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε ένα κράτος αρρωγό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ένα κράτος που θα εξυπηρετεί καλύτερα και τις επιχειρήσεις και γι' αυτό σειρά πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει κατατείνουν ακριβώς σε αυτόν τον στόχο, πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα την επιχειρηματικότητα και πώς θα προσφέρουμε ένα έδαφος το οποίο θα είναι πιο πρόσφορο ακόμα για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Άμα δείτε μόνο και μόνο ενδεικτικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς αυτοί έχουν κατανεμηθεί ακριβώς και πόσο πραγματικά στηρίζονται, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα μέσω των έργων αυτών οι ίδιοι οι πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας μας, αλλά και μέσω πάρα πολλών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση αυτή καθεαυτή, για μας ο στόχος μας είναι, αν θέλετε, πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη και βεβαίως πώς θα στηρίξουμε την κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Μήτος. Τι είναι το Μήτος? Το Mitos.gov.gr είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί να μπει οποιαδήποτε επιχείρηση και οποιοδήποτε πολίτης για να πληροφορηθεί για οποιαδήποτε διαδικασία. Άρα έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και αναπτύσσουμε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την κάθε επιχείρηση και να την ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, να παρέχουμε ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας. Σωστά, και έχει μπει και στο δημόσιο. Διότι τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχουμε πολλά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε στο δημόσιο. Ανέφερα στην παρέμβασή μου κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πώς για παράδειγμα αξιοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχοθεσία των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς δηλαδή έρχεται ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να δώσει ανατροφοδότηση στους προϊσταμένους στο δημόσιο για να θέτουν στόχους πιο ρεαλιστικούς, μετρήσιμους. Άρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να στηρίξει τους δημοσίους υπαλλήλους σε μια στοχοθεσία η οποία θα είναι πιο ρεαλιστική και συνεπώς να ενθαρρύνει, θα έλεγα, την ανέλυξη των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων.